Πιάσε όλοι εδώ τις γωνίες, τα τρία σημεία και έρχεται ακόμα ένας άντρας. Θα γίνει πάλι πανικός. Μάνος Παπαγιάννη! Πώς τον φέρνουμε όμως! Αλυσανδεμένος! Καλώς τον! Σόκια, έλα, περάστε. Λοιπόν, πρέπει να ομολογήσω, γίνε λίγο μάνο μου, ότι δεν σε περίμενα τόσο λεπτό. Ναι, έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά. Η αλήθεια είναι ότι μου το είπατε και πριν και έχω συνειδητοποιήσει ότι ζηλεύετε. Έχεις χάσει καταρχάς. Νιώθετε λίγο άσχημα δίπλα μου. Είμαστε λες και πάμε το δίνουμε. Δεν έχεις κιλά. Έχεις αδυνατήσει. Μίλα ρε, πήσε βαλέ. Δεν έχεις κιλά, ε. Έχασα κιλά, ναι. Πόσα? Από την πολλή δουλειά. 3-4. Α, έχασα αυτό. Δεν ήσουν ποτέ καθόλου έτσι. Όχι, όχι, αλλά έχω χάσει. Ωραία, έλα, κάτσε μα εδώ. Να σου πω. Δηλαδή, πώ να φέρουμε πιο χοντρού καλεσμένου. Γιατί? Γιατί μου λένε ότι πάχει με εγώ πάνω. Να παίρνουμε τι διαστάσει. Μπορούμε να το τσεκάρουμε. Είσαι καλά. Εσύ θα περνάς. Είμαι μια χαρά, εσείς. Μια χαρά σε βλέπω. Αυτό τέλεια. Δεν το περίμενα έτσι. Για το ξέρεις. Από τη σχολή είμαστε μαζί. Αλήθεια λες. Φυσικά. Αλήθεια, μάλλον είσαι. Θα τα πει όλα. Πάντε όχι, όχι, απλά θα τα πω κι εγώ. Όλα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Απλά αυτή την πληροφορία θέλω να τη δώσω. Και ο Μάνος Παπαγιάννης στον ίασμο. Πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτή τη σχολή. Ναι, ήταν ωραία σχολή. Έχει βγάλει αυτή η σχολή. Αστέρια. Ήταν μικρότερος βέβαια στη σχολή. Ναι. Σε έτος. Αλλά μια χαρά βλέπεις. Τακ. Μια χαρά τα κατάφερα. Μάνο, καλά. Τα σκαλοπάτια της επιτυχίας. Βλέπω εδώ ότι γεννήθηκε σε ένα μέρος στην Κοζάνη και τελικά μετακόμισε στην Κρήτη. Δηλαδή έχει καταβολές κριτικές. Ποια. Έχω μεγαλώσει στην Κρήτη. Είναι στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Είναι η μητέρα μου από την Κρήτη, είναι από τα Χανιά. Και πήγαμε οικογενειακώς και μείναμε στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα. Και πόσα χρόνια μείνεις εκεί, στην Κρήτη? Από Τετάρτη Δημοτικού μέχρι και στο στρατό που πήγα. Και γιατί δεν σε κάνανε Παπαγιαννάκι, γιατί το αφήσατε Παπαγιάννη? Θα με σκότωνε ο πατέρας μου, που είναι την Κοζάνη. Κατάλαβα. Γιατί για μένα είναι πάρα. Δηλαδή το όνομά μου λέγεται Αλεξάκη και έχω κριτική ρίζα, πεθαίνω. Και λατρεύει την κριτική σε έτσι λογικά. Μ' αρέσει πολύ. Πεθαίνω. Λοιπόν, θέλω λίγο να σου πω ότι με την συμμετοχή σου στη Μαρία την Άσχη πάθαμε λίγο ένα σοκ. Γιατί? Γιατί έχουμε ακούσει ότι στην προσωπική ζωή έχει μια σχέση με μια κοπέλα. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή. Εντελώς συμπτωματικά. Παίζει τη Μαρία την Άσχημη. Έχω ακούσει ότι ήμασταν και αντίζηλοι κάποια περίοδο. Αντίζηλοι ήταν εμείς οι δύο. Ναι. Αλήθεια. Κάτι είχα διαβάσει. Καλά, εμένα δεν θυμάμαι. Δηλαδή, προχθές μου είπαν ότι διάβασα ένα περιοδικό που έπαιζε λέει Μπουνιές με το Φραγκολιά. Τώρα για το Φραγκολιά, γιατί να παίξω εγώ Μπουνιές με το Φραγκολιά δεν μπορεί. Για την Αραβανή, ίσω ερωτηματικό. Για ποιον? Για την Αραβανή. Γιατί έχει Αραβανή με το Φραγκολιά καμιά σχέση. Δεν ξέρω. Και μου λέει μια κοπέλα, χθες μου το είπε εκεί που ήμουν σε ένα μπαρ. Μου λέει, γιατί σου χρεώνω τόσα πράγματα. Έχω παίξει μόνο μπουνιές. Δεν μπορώ πια. Είμαι ο Ρόκι. Μα δεν σε λέει, είσαι ο Ρόκι. Καλό μακιγιά σου κάνω. Όμορφο τότε που το Ρόκι. Το Ρόκι Μπαλμπόα. Λοιπόν, η όλη σου παρουσία εκεί, πώς σου φάνηκε όταν σου έγινε η πρόταση να παίξει ένα σερβέρ που κάνει μεγάλη επιτυχία? Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ήταν κάτι διαφορετικό για μένα, για του γνωστού λόγου. Και εν τέλει καταλαβαίνω ότι έκανα πάρα πολύ καλά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κλίμα. Έχει πολύ πλάκα. Είναι κάτι διαφορετικό και μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, να σε δούμε λίγο εκεί το ρόλο σου. Λίγο πώς και παίζεις και πάρα πολύ ωραία. Ο Ζάμπρος, εξαιρετικός σεφ. Πολύ, είναι πολύ ωραίος και πολύ... Θα παρακολουθείς μου. Τη Μαρία την Άσχημη μου το έχει κολλήσει όλο. 6,5 ώρα το πρωί το έβγαινε χθες. Σεφ είσαι εκεί, ε. Σεφ, ναι. Να σε φωνάζω Ρατατούι. Όχι. Τέλειο, όχι. Κύμα. Παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στο Παρίσι, ωραία μου κυρία. Φίλιππε. Πώς ήταν η πτήση σου? Μια χαρά, όπως πάντα. Χτύπα ξύλο. Μόλις τώρα μπήκα στο δωμάτιο. Πότε θα σε δω? Αχ, βρε Φίλιππε, ξέρεις, η ατζέντα μου είναι φουλ με ραντεβού. Για την προώθηση της κολεξιών του Αντρέ, ξέρεις. Πώς δεν ξέρω. Ο Αντρέ είναι από τους καλύτερους πελάτες του εστιατορίου μας. Α, ωραία. Τότε θα έρθεις οπωσδήποτε στο κοκτέιλ που διοργανώνω για τους δημοσιογράφους. Αν δεν σας πειράζει που δεν είμαι δημοσιογράφος και είμαι ένας απλός μάγειρας. Ένας απλός μάγειρας με αστέρι Μισελέν στα 32 του. Άσε μας, βρε Φίλιππε. Λοιπόν, θα σε πάρω μετά από το meeting που έχω με τον Αντρέ για να κανονίσουμε. Θέλεις να έρθω να σε πάρω να πάμε μαζί? Ξέρεις, Φίλιππε, αυτή τη φορά δεν είμαι μόνη μου. Μη μου πεις ότι ξαναπαντρεύτηκες και δεν με έκανες κουμπάρο. Όχι, Παναγία μου. Απλώς έχω έρθει με την κοινωνία μου βοηθώ. Όμορφη. Ξεχωριστή θα έλεγα. Μ' αρέσει η περιγραφή. Ναι, ποιος είναι, Φίλιππε! Πώς να μην φρικάρει η κοπέλα, αφού έχει μπλέξει μαζί σου. Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς. Ούτε και εγώ περίμενα να είμαι εδώ. Αλλά πώς να είμαι στην κουζίνα όταν ξέρω ότι είσαι εδώ, μου λες. Πώς
σου χαίρομαι που σε βλέπω. Μαρία, να σου συστήσω ένα πολύ πολύ καλό μου φίλο. Φίλιππος Δελιγιάννης. Χαίρομαι πολύ. Η Μαρία είναι η νέα μου βοηθός που σου έλεγα. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να είσαι μακριά από το σπίτι σου, ε. Ναι. Ορίστε. Ωχ, συγγνώμη, δεν σας είδα. Δεν μας είδες. Εγώ λέω να μιλάμε στον... Μάλλον πώς είναι να παίζεις με τον άνθρωπό σου. Ταρατά, ταρατά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι, είναι νορμάλ ρωτήσεις. Το εύχομαι και σε σένα. Σε είναι να παίξω με τον άνθρωπό μου. Τι είναι να παίξω με τον Γιολί. Εσείς, εμείς ξέρεις και είστε τηλεπαρουσιαστές. Να δουλέψετε μαζί. Να δουλέψω, το έχω κάνει και αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι... Όλα και τα έχεις κάνει, όλα. Δεν ξέρουμε τι να σου πρωτοβάλλουμε να κάνεις. Το έχω κάνει και αυτό να δουλέψω. Το ζήτημα είναι ότι πώς είναι να είσαι ηθοποιός και να παίζεις ένα ρόλο που πρέπει και να τον φιλήσεις και να δείξεις ερωτευμένος. Ενώ είσαι στην πραγματικότητα. Ή άγνωστος όπως είναι τώρα ξαφνικά. Δεν νομίζω να έχει δυσκολία. Ή άγνωστος, ρε παιδί μου. Είναι πολύ όμορφο γιατί επικοινωνούμε. Νομίζω ότι καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη κοπέλα επικοινωνώ καλύτερα με την Αγγελική. Και βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βγει κάτι σκηνές καταπληκτικές. Το έχω ακούσει αυτό και οι επόμενες μέρες, αν κόλλησε τώρα, έχει να δει τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τη Μαρία. Κανένα τρομερό. Δεν θέλω να τα λέω. Γιατί θα νομίζουν ότι τα λέω επίτηδες. Όχι, μα δεν χρειάζεται. Πιάνει σαρώνει. Πιάνει 38-40%. Να τα λέμε. Όχι, για να το βαγγέλει το περίμενα αυτά. Θα κάνει καλό στη σχέση σα αυτό, νομίζει, τώρα που έχετε πλέον πολύ κοινό ωράριο. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, θα δείξει. Θα δείξει. Γενικότερα, αν είσαι πολλές ώρες με τον άλλον, νομίζω ότι κάνει καλό. Και πλέον, δηλαδή, έχετε πολύ κοινό ωράριο. Προφανώς μπορεί να κάνει παραπάνω γιατί είναι η Μαρία, η Αγγελική. Αλλά είναι καλό. Δηλαδή, εννοείς ότι μαλώνουμε ή όχι. Το πρωί μαζί. Γιατί πριν ήσουν σε ένα άλλο σύριαλ, είχες άλλο το δικό σου, πήγαινε η Μαρία δουλειά. Η Αγγελική, συγγνώμη, μας έχει μείνει η Μαρία. Πήγαινε η Αγγελική δουλειά. Πήγαινε δουλειά εσύ κάποια στιγμή το βράδυ. Τώρα που είστε από το πρωί μαζί, θεωρείς ότι είναι ωραίο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ωραίο, γιατί που και που ψιλομαλώνουμε, κάτι το οποίο αναθερμαίνει τη σχέση. Ναι, αλλά εκεί υποτίθεται κιόλας είναι... είσαστε σε επαγγελματικό χώρο. Φαντάζομαι τώρα να έχεις δείξει ένα τεράστιο καυγά και μετά πρέπει να κάνεις μια ερωτική σκηνή. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Τι γίνεται. Μπορεί να έχουμε άλλο. Έχει το προηγούμενο βράδυ. Μετά να είμαστε... Σας έχει τύχει. Σας σώζει δηλαδή, σας σώζει η σκηνή. Σας κάνει και έρχεστε πιο κοντά. Φοβερό. Ή να έχει η σκηνή καυγά. Είναι ένας από τους λόγους. Αυτοσχεδιασμοί από τη μένα. Η Μαρία, η άσχημη, τι πιστεύεις πέρα από το παραμυθένιο που έχει όλη η ιστορία? Μια κοπέλα που είναι άσχημη και θα μεταμορφωθεί σε όμορφη και αγαπάει το Βασιλόπουλο και όλο αυτό. Τι πιστεύεις άλλο ότι δίνει? Δηλαδή, έχω ακούσει ότι έχει βγάλει πολύ ωραία μηνύματα. Πέρα από το ότι κάποιοι το θεωρούν μια σαπουνόπερα από αυτές τις γνωστές, έβγαλε μηνύματα ότι τελικά η όλη λογική μιας όμορφης γυναίκας δεν είναι τελικά ότι αυτό μετράει. Ότι μετράει το ήθος, μετράει η καλοσύνη, μετράει η καλή καρδιά. Έχει βγάλει τέτοια μηνύματα που ο κόσμος τρελαίνεται γι' αυτό. Ναι, νομίζω ότι. Βέβαια, δεν ξέρω πώς έχει γίνει, μάλλον ξέρω. Ισχύει το εξής. Ο κόσμος περιμένει να μεταμορφωθεί η Μαρία και να γίνει όμορφη. Δεν είναι αυτό που πραγματεύεται η σειρά. Αυτό που πραγματεύεται η σειρά είναι η εσωτερική διεργασία της μεταμόρφωσης. Και στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Η Μαρία μένει η ίδια. Και θα το δει και ο κόσμος μετά. Εγώ έχω κάνει γυρίσματα. Αλλαγμένη. Την Αγγελική αλλαγμένη. Και στην ουσία μένει η ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Καταλώ. Και αυτό πραγματεύει τη σειρά. Ότι αυτό το πράγμα, το εξωτερικό, μπορεί να αλλάξει και να ξαναλλάξει και να ξαναλλάξει. Η ψυχή όμως μένει η ίδια. Πολύ ωραίο αυτό. Και ο δικός σου ρόλος στη σειρά όμως έχει βοηθήσει αυτό που λέει ο Γρηγόρης, γιατί βλέπουμε ένα ωραίο άντρα στη σειρά να. Ποιος εγώ? Ναι. Ναι. Α. Και από γιατί κοντά και στη σειρά. Ο ίδιος. Ώρα τα του, ήθελα να τα ακούσω. Να τα ακούσω. Βλέπουμε ένα ωραίο παιδί, ένα ωραίο άντρα να γοητεύεται από τη Μαρία την άσχημη έτσι όπως είναι. Ο Φίλιππος στη συγκεκριμένη σειρά έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο, κάτι τραγικό συνέβη στη ζωή του πριν και συνήθως αυτό γίνεται, όταν συμβαίνει κάτι τραγικό στη ζωή μας βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς και κοιτάμε στα μάτια των άλλων. Πρέπει να γίνει όμως αυτό το τραγικό. Κάτι δεν αλλάξει. Είναι... Λοιπόν, επειδή πρέπει να σας πω ότι όταν τον είπα Ρατατούι δεν είχε δει τα κοινά σχέδια Ρατατούι, γιατί έλεγε τον τίτλο τιμή στον Έσσα Ρατατούι, γιατί θεωρήθηκε από τους καλύτερους μάγειρες παγκοσμίως. Και πήγε να πάρει μέχρι και Όσκαρ, το Ρατατούι. Κάτι να πάρει. Οπότε λοιπόν πάρω το πίσω αυτό και πίσω ότι δέχομαι. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι πάμε να δούμε λίγο τώρα ένα βίντεο, γιατί η Μαρία την Παρασκευή τελικά, ενώ την Πέμπτη είχε πει ότι θα φύγω από το Παρίσι, αλλάζει γνώμη και μένει στο Παρίσι. Και αμέσως μετά έχουμε έναν γκάλοπ που σκέφτηκε με την Αγγελική, πάντα βέβαια αλλιεύοντας μέσα από τη σειρά, αν θα μπαίνατε σε μία σχέση, ενώ γνωρίζετε ότι ο άλλος ή η άλλη είναι ερωτευμένος, κολλημένος ακόμα με τον πρώην του. Κάνε με έναν γκάλωπ στο δρόμο. Διότι στην προηγουμένη περίπτωση δεν ξέρεις τη φάση της Μαρίας αυτή τη στιγμή.
Τώρα όχι. Σε εγωιτεύει. Θα έπαιρνε στη σχέση μια γυναίκα ξέροντα ότι ακόμα δεν έχει ξεκολλήσει από τον άλλον. Θέλει, αλλά. Ζορίζεται. Θα μπαίνει σε τέτοια σχέση. Προσωπικά όχι. Προσωπικά όχι. Και εγώ δεν θα μπαίνω. Το έχω κάνει και την έχω πατήσει πάρα πολύ άσχημα. Πιστεύοντα ότι. Γιατί τη είχα πει πάμε και μου λέει πάμε. Αλλά σε ένα μήνα δεν ήταν πάμε, γιατί όταν την έβλεπε ότι μέσα στο μυαλό τη πάντα τα είχε μπερδεμένα. Όταν λες πάμε, τι εννοεί. Προχωράμε. Μαζί. Έλεος Παπαγιάννη, έλεος, έλεος. Ακόμα και εγώ είμαι ξανά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι σημαίνει με τη Μαρία και ότι αλλάζει η άποψη. Και αμέσως μετά ένα γκάλωπ για να δω τελικά. Νομίζω ότι θα είναι μια συντριπτική πλειοψηφία να πείτε όχι. Δεν θα έπαιρνε. Δηλαδή κάποιοι, πολύ... κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν, κάποιοι θα μπορέσουν να την ξεκολλήσουν. Αυτό σημαίνει ότι καλά έχω τη δύναμη να το. Με μένα θα καταφέρω. Θα προσπαθήσω γιατί μπορεί να το θέλω πολύ. Ναι, γιατί μπορεί άμα αγαπάς, άμα σου αρέσει πάρα πολύ, λες να το καταφέρω. Δηλαδή 2-3 μαγικά να κάνω. Δείτε.